Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουής, καθηγητής θεολόγος. Κύριε καθηγητά, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε πάλι. Να ευχηθούμε καλή Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε και καλή Ανάσταση. Κύριε καθηγητά, η Μεγάλη Σαρακοστή πότε τελειώνει? Ναι, είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας που είχαμε κάνει μαζί, η εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί, μιλήσαμε για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μάλιστα. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή τελειώνει την Παρασκευή του Λαζάρου. Ψάλλουμε σε ένα τροπάριο, την ψυχοφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν. Όμως προστίθενται και οι υπόλοιπες ημέρες. Παρασκευή του Λαζάρου, Σάββατο, Κυριακή και η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε οι ημέρες γίνονται 50 ημέρες. Μιλάμε για 50 ημέρο, όχι για 40 ημέρο στην ουσία, 50 ημέρο. 50 ημέρες ναι. Νηστεία. Ναι. Ναι, ξέρετε, ο άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα, εσωτερικά δηλαδή, πνευματικά. Και αυτό η Εκκλησία το ξέρει. Και γι' αυτό έχει μεγάλα έτσι χρονικά διαστήματα πριν από τις γιορτές. Και γενικά βέβαια αν το δούμε αυτό, ο άνθρωπος δεν προσαρμόζεται αμέσως από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ ας πούμε πάμε ένα θεατρικό έργο ας πούμε να δούμε και στην αρχή έχει το πρελούντιο, έχει τον πρόλογο, έχει την εισαγωγή, έχει μια μουσική ας πούμε έτσι, μια ορχήστρα, μια εισαγωγή. Το οποίο σιγά σιγά μας εισαγάγει. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στις γιορτές και στις μεγάλες γιορτές. Το ίδιο γίνεται στις ακολουθίες, στη Θεία Λειτουργία. Για να φτάσουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που κοινωνούμε, έχουμε αρχίσει από 3 ώρες πριν. Γι' αυτό έτσι έχουμε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κυριακή των Βαΐων. Γιατί ο Κύριος επέλεξε αυτή την ημέρα να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα? Ναι, η Κυριακή των Βαΐων έχει σχέση με την προηγούμενη ημέρα που είναι το Σάββατο του Λαζάρου, είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Θα λέγαμε ότι η Κυριακή των Βαΐων είναι ο απόϊχος της Ανάστασης του Λαζάρου. Αν δεν είχε συμβεί η Ανάσταση του Λαζάρου, δεν θα συνέβαινε και αυτή η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Γιατί έγινε αυτό το γεγονός? Ο Χριστός αναφέρει η Καινή Διαθήκη ότι έκανε 3 αναστάσεις, μαζί με τη δική του 4. Ο γιος της χείρας της Ναΐν, η κόρη του Ιαΐρου και ο Λάζαρος. Τα 2 παιδιά... μόλις πριν λίγο είχαν πεθάνει. Η κόρη του Ιαΐρου, ο πατέρας την άφησε άρρωστο το κορίτσι στο σπίτι και πήγε να φωνάξει τον Χριστό να το κάνει καλά. Μάλιστα. Ώστε να πάει, πέθανε. Και την ανέστησε ο Χριστός. Και το άλλο το αγόρι είχε πεθάνει πριν λίγο, πριν μια μέρα, δεν ξέρουμε, και πήγαιναν να το κηδέψουν. Το πήγαιναν στο κημητήριο. Και εκεί του σταμάτησε ο Χριστός και το ανέστησε. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι δεν είχαν πεθάνει, ότι ήταν νεκροφάνεια. Ο Χριστός το κατάλαβε και τα συνέφερε τα παιδιά. Τώρα βέβαια το ότι ήταν άρρωστα, τα θεράπευσε, ας πούμε. Στο Λάζαρο δεν χωράει καμία αμφιβολία. Επίτηδες ο Χριστός άφησε ο Λάζαρος να πεθάνει και να είναι 4 μέρες στον τάφο. Αφού όταν πήγε και ζήτησε να ανοίξουν τον τάφο, οι αδερφές νόμισαν ότι ήθελε ως άνθρωπος να τον δει επειδή δεν τον είδε στην κηδεία. Έσπευσαν να του πούν, κύριε Όζη, τεταρτέως γαρεστή, είναι 4 μέρες πεθαμένος, έχει αρχίσει να μυρίζει, τι να ανοίξουμε τον τάφο. Και ο Χριστός τον ανασταίνει. Τι θέλει να πει με αυτό? Είναι αυτό που λέμε στο Απολυτίκιο που είναι κοινό και των 2 ημερών και του Σαββάτου και της Κυριακής. Πρέπει να πούμε ότι είναι δεσποτικές εορτές και οι 2 ημέρες. Και το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων. Μεγάλες εορτές.
την κοινήν Ανάστασιν πρώτου σου πάθους πιστούμενος εκ νεκρών ήγυρας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός ημών. Θέλοντας να μας διαβεβαιώσει για την κοινήν Ανάσταση, την Ανάσταση όλων των ανθρώπων, ανέστησε το Λάζαρο. Είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Σας λέω ότι οι άνθρωποι θα έρθει μια στιγμή που θα αναστηθούν. Δεν το πιστεύετε. Σας φαίνεται παράξενο. Ναι. Αυτόν εδώ τον βλέπετε. Δεν είναι πεθαμένος. Έχει αρχίσει και μυρίζει. Σημαίνει είναι όντως πεθαμένος. Τον ανασταίνω. Μου είναι δύσκολο να αναστήσω και τους άλλους. Τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι μαζεύτηκαν να δουν και το Χριστό και το Λάζαρο στην Βιθανία. Και ξεκίνησε ο Χριστός να πάει στα Ιεροσόλυμα και τον ακολουθούσαν θριαμβευτικά, θα λέγαμε, τον συνόδευαν τον Χριστό. Ζήτησε να ανέβει σε ένα γαϊδουράκι, τον πόλο, δεν το έχει χρησιμοποιήσει κανένας το γαϊδούρι. Ακόμα βλέπετε ο Χριστός τα θέλει όλα καθαρά, ναι, αγνά για τον εαυτόν του ό,τι θα χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα η προφητεία του προφήτη Ζαχαρία λέει ότι μη φοβουθεί γατερσιών, ιδού βασιλεύσου έρχεται πραΐς επί πόλου όνου καθήμενος. Η άλλη λέει τέρπου χόρευε και αγάλου θήγα τερσιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς. Τότε συνήθιζαν οι βασιλιάδες εκείνης της εποχής, ιδιαίτερα μετά από νικηφόρες εκστρατείες, να κάνουν το λεγόμενο θρίαμβο. Έμπαιναν στις πόλεις, καβάλα σε άσπρο άλογο ή σε άρμα τέρθυπο, το έσερναν τέσσερα λευκά άλογα και ακολουθούσαν οι εχμάλωτοι και τα λάφυρα του πολέμου και ο στρατός και έκαναν τον, με αυτόν τον τρόπο το θρίαμβό τους. Ή όταν επισκέπτονταν τις πόλεις έμπαιναν με έναν πομπόδι τρόπο. Εδώ ο Χριστός θέλει να τονίσει, θέλει να πει ότι είναι βασιλιάς, ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Κύριος των πάντων, ότι είναι ο Μεσσίας. Και μπαίνει στα Ιεροσόλυμα με θριαμβευτικό τρόπο, αλλά θέλει να πει ότι είναι άλλου είδους Μεσσίας. Δεν έχει καμία σχέση με τους βασιλιάδες, τους επίγειους, με τις δόξες, τις τιμές, τους θριάμβους. Γι' αυτό μπαίνει καβάλα σε ένα γαϊδουράκι. Βέβαια έχει και άλλους, θα λέγαμε, συμβολισμούς, ότι βγάζουν τα ρούχα τους οι μαθητές και τα στρώνουν, θέλει να δηλώσει τις αρετές έχουν των ανθρώπων ή την άλογη φύση η οποία γίνεται λογική, έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι μεταστρέφονται στο Χριστό κλπ. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στα Ιεροσόλυμα. Και βέβαια συνδυάζεται και η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό, ναι, που αυτά εκτραχύνουν, θα λέγαμε, την κατάσταση και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι θεωρούν ότι πρέπει να δράσουν, κάτι πρέπει να κάνουν. Κάνουν συμβούλια επανειλημμένα πώς θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον διδάσκαλο, αυτόν τον Ιησού που όλος ο κόσμος τον ακολουθεί. Και από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι, έτσι, Μεγάλη Όλες Εβδομάδα. Όλες οι εβδομάδες είναι ίδιες, αλλά γιατί λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα? Ναι, η Μεγάλη Εβδομάδα ούτε περισσότερες μέρες έχει, ναι, ούτε οι μέρες της έχουν περισσότερες ώρες, έτσι, οι ίδιες είναι με τις άλλες, αλλά είναι μεγάλος εκείνος ο οποίος την καλύπτει. Μεγάλος αυτός ο οποίος προβάλλεται μέσα στις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και είναι μεγάλα και συγκλονιστικά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Τα συγκλονιστικότερα γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο. Από οποιασδήποτε μάχες, οποιασδήποτε εφευρέσεις, ανακαλύψεις, φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται συγκλονιστικό και μεγάλο γεγονός, τίποτα συγκλονιστικότερο δεν είναι από τη μάχη η οποία δόθηκε στο Γολγοθά και στον τάφο και στον Άδη τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Και αυτό λέγεται μεγάλη.
Τι προβάλλεται κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας? Ναι. Το Μεγάλη είπαμε... Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, τι προβάλλεται? Είπαμε ότι... Και γιατί προβάλλονται άλλα πρόσωπα παράλληλα με τον Χριστό? Γιατί προβάλλονται? Ναι, το κύριο πρόσωπο... Το κύριο πρόσωπο να είναι του Χριστού. Ναι, είναι, είναι. Ναι. Το κύριο πρόσωπο είναι ο Χριστός σε όλες τις ημέρες. Όμως, παράλληλα, κοντά στο Χριστό, έχουμε και κάποια δευτερεύοντα πρόσωπα τα οποία προβάλλονται. Ναι. Είναι όπως και στα έργα, θα λέγαμε, τα κινηματογραφικά ή τα θεατρικά, που υπάρχει ο πρωταγωνιστής και υπάρχουν και οι δευτερεύοντες, οι κομπάρσοι, ας πούμε, ναι, ή τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Τώρα εδώ, γιατί τις μέρες αυτές έχουμε και κάποια άλλα πρόσωπα? Διότι τα πρόσωπα αυτά είναι και τα γεγονότα τύποι του Χριστού. Μάλιστα. Δηλαδή προτυπώνουν το Χριστό, συμβολίζουν το Χριστό, προφητεύουν γεγονότα της ζωής του Χριστού ή το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ή τα πρόσωπα αυτά έχουν σχέση με το πάθος του Χριστού. Ή τα περιστατικά συνέβησαν κοντά πριν, λίγο πριν από τα πάθη του Χριστού ή και κατά τη διάρκεια των παθών του Χριστού. Κάποια πρόσωπα έχουν σχέση με τα γεγονότα αυτά. Γι' αυτό προβάλλονται, δευτερευόντως προβάλλονται τα γεγονότα. Τώρα θα θέλατε να πούμε... Ναι, τη Μεγάλη Δευτέρα, ας πούμε, τη Μεγάλη Δευτέρα. Τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Τον Πάγκαλο Ιωσήφ, ακριβώς, λέει, όπως λέει, ναι, ακριβώς, τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνήον ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικής. Ναι, ποιος είναι αυτός ο Ιωσήφ? Ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ήταν από τη δεύτερη γυναίκα του, είχε δύο παιδιά, δύο αγόρια, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ήταν η πιο μικρή αυτή, τους είχε ιδιαίτερη έτσι, αδυναμία ο πατέρας, με αποτέλεσμα να προκαλούν τον φθόνο των άλλων παιδιών. Μάλιστα ο Ιωσήφ είδε κάποια αποκαλυπτικά όνειρα, τα οποία σήμαιναν, ο ίδιος ο πατέρας τα εξήγησε, ότι ο Ιωσήφ θα γινόταν πολύ σπουδαίος, μεγάλος, τρανός και οι γονείς του και τα αδέρφια του θα τον προσκυνούσαν. Και κάποια μέρα που τον έστειλε να τους πάει το φαΐ εκεί που δούλευαν, στα χωράφια, του είχε φτιάξει μάλιστα και ένα ωραίο χιτώνα πολύχρωμο, τον έπιασαν τα αδέρφια του, τον γύμνωσαν, έσκισαν το χιτώνα, έσφαξαν ένα κατσίκι ότι κάποιο θηρίο κακό κατεσπάραξε τον Ιωσήφ και τον πέταξαν αρχικά σε ένα λάκκο. Και παρά τα παρακάλια και τις φωνές τους, τις φωνές του, του Ιωσήφ, αυτοί καθόντουσαν και έτρωγαν. Και ύστερα ο Ιούδας, ένας από τα αδέρφια, σκέφτηκε, τι δεν το αφήσουμε, λέει, εδώ, δεν τον πουλάμε να πάρουμε και λεφτά, γιατί περνούσαν κάτι έμποροι Ισμαηλίτες. Και τον πούλησαν για 20 χρυσά νομίσματα. Και τον πούλησαν δούλο στην Αίγυπτο, στον έναν αξιωματούχο του Φαραώ, τον Πετεφρή. Εκεί λοιπόν αναδείχθηκε πολύ καλός και πολύ εργατικός και τίμιος κλπ. Συκοφαντήθηκε όμως από την γυναίκα του Πετεφρή ότι δήθεν της επετέθη με ανήθικους σκοπούς, ενώ εκείνη του είχε επιτεθεί, και κλείστηκε στη φυλακή. Εξήγησε τα όνειρα του Φαραώ και έγινε αντιβασιλιάς της Αιγύπτου. Είναι λοιπόν τύπος του Χριστού. Μάλιστα. Είναι προτύπωση του Χριστού ο Ιωσήφ. Γι' αυτό και λέγεται. Και τα αδέρφια του ήταν από την άλλη μητέρα. Ναι, εκτός από τον Βενιαμίν. Εκτός από τον Βενιαμίν. Ήταν... Ναι, η Ραχήλ είχε δύο κάνει, πέθανε στον τοκετό. Όταν γέννησε τον Βενιαμίν, πέθανε η Ραχήλ. Και γι' αυτό ήταν και ορφανά και χωρίς μάνα. Και γι' αυτό το λόγο τους είχε ιδιαίτερη αδυναμία ο Ιακώβ. Λοιπόν, όπως ο. Ιωσήφ ήταν αγαπητός Υιός του Ιακώβ, το ίδιο και ο Χριστός είναι ο αγαπητός Υιός του Θεού. Όπως τα αδέρφια του τον φθόνησαν, τον μίσησαν, το ίδιο ακριβώς και οι συμπατριώτες του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στα ίδια ήλθε και οι ίδιοι ουκ έλαβαν αυτόν. Όπως ακριβώς έκαναν συμβούλιο και τα αδέρφια του τι να κάνουν, πως να τον αντιμετωπίσουν τον Ιωσήφ που θα γινόταν σπουδαίος και τρανός και αυτοί θα τον προσκυνούσαν. Το ίδιο ακριβώς, συμβούλια και συνέδρια, όπως τον πούλησαν, έτσι και ο Χριστός,
Λοιπόν, Ιούδας κατά σύμπτωση το όνομα, Ιούδας και ο άλλος, και ενώ θεώρησαν ότι απαλλάγησαν από τον Ιωσήφ, εν τούτης βρέθηκαν στην ανάγκη να προστρέξουν στον Ιωσήφ, να προσπέσουν που είχε γίνει αντιβασιλιάς στην Αίγυπτο και τους συγχώρησε όπως και ο Χριστός, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τους έθρεψε. Έγινε και σιτοδότης, όπως ονομάζεται μέσα στην ακολουθία, σιτοδότης. Άνοιξε τις αποθήκες και τους έδωσε σιτάρι και τους έθρεψε και τους κάλεσε κοντά του και έμειναν, και χωρίς να τους κρατάει καμία κακία. Ακριβώς όπως έκανε και ο Χριστός. Είναι τύπος του Χριστού. Βέβαια είναι και τύπος δικός μας. Ο Ιωσήφ, όπως αντιστάθηκε ο Ιωσήφ στο κακό, το ίδιο ακριβώς, είναι παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Λοιπόν, να συμβαίνει και με εμάς το ποικιλότροπο κακό, το οποίο μας επιτίθεται, αντιμετωπίζουμε. Και η σικιά είναι σύμβολο, σύμβολο η σική. Είναι, πήγε ο Χριστός λέει να βρει σίκα, δεν βρήκε και την καταράστηκε και μην ξανακάνεις καρπό. Ναι. Και επιστρέφοντας λέει όταν επέστρεψαν πίσω, η σικιά είχε ξεραθεί, και του είπαν οι μαθητές, κυρία, ξεράθηκε λέει η σικιά τόσο αμέσως. Πρώτο είναι την παντοδυναμία του Χριστού αυτό. Και δεύτερον είναι, όπως λέει μέσα η ακολουθία, συμβολίζει την συναγωγή των Εβραίων, η οποία αρεσκόταν και περιοριζόταν μόνο στα εξωτερικά, στα τυπικά. Μάλιστα. Στα μεγαλοπρεπή, στις ακολουθίες, στις θυσίες, όλα αυτά τα εξωτερικά στοιχεία, και δεν υπήρχε τίποτε το εσωτερικό. Και βέβαια αυτό μπορεί να συμβαίνει πάντοτε και παντού και σε εμάς. Δεν είναι ότι συνέβαινε μόνο στους Εβραίους, και εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλοπρεπείς ακολουθίες και λιτανίες και μεγαλοπρεπή τυπικά, έτσι, και εμείς οι άνθρωποι οι ίδιοι στον εαυτόν μας εξωτερικά στοιχεία και πομπόδι, και εσωτερικά να είμαστε κενοί, να είμαστε φτωχοί, να μην έχουμε αρετές, να μην έχουμε κάτι το αγιότητα, ή οτιδήποτε άλλο, και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση της συναγωγής των Εβραίων και της ξηρανθής εισικής. Τη Μεγάλη Τρίτη είναι η 10 Παρθένων. Η παραβολή μάλιστα των 10 Παρθένων. Ναι, πρέπει να πούμε κάτι για να το καταλάβουν και οι θεατές. Στους Εβραίους ο γάμος γινόταν βράδυ, και υπήρχε η συνήθεια κοπέλες, συγγενείς και φιλενάδες της νύφης, ανήπαντρες, έβγαιναν σε κάποιο σημείο έξω από το χωριό ή στην πόλη, από όπου θα ερχόταν ο γαμπρός με τους δικούς τους, το συμπεθεριό που λέμε εμείς, με φανάρια, να τους φωτίσουν στο δρόμο να πάνε στο σπίτι. Και γινόταν ο γάμος. Ο Χριστός, παίρνοντας αυτό το στοιχείο το οποίο υπήρχε, είπε ότι κάποτε γινόταν ένας γάμος και 10 κοπέλες, ανήπαντρες, παρθένες, πήγαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό που θα ερχόταν, το νυμφείο, με τους δικούς του. Όμως αργούσε να έρθει. Για ποιο λόγο δεν το ξέρουμε τώρα, τι συνέβη και άργησαν. Και εκεί της πήρε ο ύπνος. Μάλιστα. Κάποια στιγμή μέσα στο νύχτα κάποια κατάλαβε ότι ερχόντουσαν, και τους φωνάζει, ιδού ο νυμφίος έρχεται, σηκωθείτε να τον προϋπαντήσουμε. Σηκώθηκαν λοιπόν, ετοιμάστηκαν, αλλά οι 5 είδαν όλες βέβαια ότι το λάδι τελείωνε. Είχαν βάλει μια ποσότητα πόσο έπαιρνε μέσα το φανάρι, όμως κάηκε, τα είχαν αναμένα τα φανάρια. Οι 5 λέει που ήταν προνοητικές, είχαν πάρει ένα μπουκαλάκι στη τσέπη τους μαζί τους με λάδι. Ρίξανε το λάδι μέσα στο φανάρι, αναζωπήρωσαν το φυτίλι, και το φανάρι έφεγε. Οι άλλες 5 λέει, δώστε μας και εμάς. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε, διότι δεν θα μας φτάσει εμάς. Τι να κάνουμε, λέει, πηγαίνετε να βρείτε τώρα, να αγοράσετε ή στα σπίτια να γυρέψετε. Φύγανε λοιπόν, στο μεταξύ ήρθε ο γαμπρός με τους δικούς του, του φώτισαν οι 5, πήγαν στο σπίτι, μπήκανε μέσα, έγινε ο γάμος.
Λοιπόν, και ήρθαν οι άλλες πέντε και χτυπούσαν ύστερα. Κύριε, κύριε, λέει, άνοιξον ημίν, άνοιξέ μας. Ποιες είσαστε εσείς, είμαστε εκείνες κλπ. Λέει, δεν σας ξέρω, λέει, καμιά σχέση μαζί σας. Και έμειναν έξω του νυμφώνος. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια παραβολή. Αυτό το οποίο δείχνει την ετοιμότητα την οποία πρέπει να έχουμε, διότι δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός, και όχι μόνο για Δευτέρα Παρουσία, γιατί πολλοί λένε και πότε θα γίνει και ποια είναι τα σημάδια κλπ. Κλπ. Και μπορεί αυτό και να το μάθουμε να μην μας ωφελήσει. Διότι μπορεί εμείς να πεθάνουμε πριν να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Οπότε τι θα μας ωφελήσει? Δεν μας ωφελήσει τίποτε. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Έτσι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι. Το δεύτερο είναι με τις κοπέλες αυτές, ναι, ότι δεν πρέπει να απολυτοποιούμε ένα στοιχείο στην πνευματική μας ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές ασκούσαν την παρθενία, ήταν αγνές οι κοπέλες, όμως δεν είχαν άλλα στοιχεία, δεν τους έλειπε κάτι άλλο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν έχουμε κάτι παραβλέπουμε όλα τα άλλα. Έτσι. Και τα αυτά ποιήσε, λέει ο Χριστός, κακή να μη αφιένε. Λέει, ο μεγάλος λέει, δεν πειράζω, λέει, κανέναν, δεν τούτο, δεν εκείνο. Ναι, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε κάτι, να το βλέπουμε ως όλον, συλλογικά. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως λέει μέσα στην ακολουθία εκεί, να ευπρεπίσουμε, λέει, τις λαμπάδες μας, τεσσαρετές εκλάμποντες και πίστη ορθή. Μας το λέει. Mm. Πίστη ορθή και αρετές. Δεν πρέπει να λέμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και αυτό και τα χρειαζόμαστε τα άλλα. Όλα χρειάζονται. Έτσι, ακριβώς. Και τα αυτά ποιήσε, κακή να μη αφιένε. Ακριβώς. Αυτό είναι η παραβολή αυτή. Ναι. Με λίγα λόγια, δηλαδή μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά αν θέλουμε να ασχοληθούμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μετά είναι. Έχουμε τη Μεγάλη πόρνη, Τετάρτη, τη αλυψάση των Κύριων, ναι. Πόρνης γυναικός. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλοί λένε, ναι, μάλιστα, καμία σχέση, καμία. Δεν πρόκειται για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, έτσι, το λέει Καινή Διαθήκη, πρόκειται, λέει, για μία γυναίκα αμαρτωλή σε εκείνη την γνωστή στην πόλη, το όνομά της δεν το λέει. Ναι, συνήθως ο κύριος δεν θέλει να φύγει έτσι, τα ονόματα. Ακριβώς, ακριβώς. Οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι τα δικά τους τα λένε. Εδώ είναι το ωραίο, θα λέγαμε. Ναι, και του Πέτρου την άρνηση, ό,τι αρνητικά ας πούμε έκανα τα λένε. Ναι, ναι. Ενώ για άλλους ανθρώπους αμαρτωλούς οι οποίοι μετενόησαν δεν λένε τα ονόματά τους. Άγνωστον, δεν ξέρουμε ποια ήταν. Ναι. Ούτε δεν έχει σχέση με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Είναι λάθος. Ούτε η Κασιανή είναι η πόρνη. Ούτε η Κασιανή. Καμία σχέση. Η Κασιανή το γράφει, το τροπάριο, για τη γυναίκα εκείνη. Η οποία πήγε στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου που του έκανε τραπέζι ο Χριστός και του άλυψε τα πόδια με μύρο και το σκούπιζε με τα μαλλιά της και με τα δάκρυά της. Και ο Χριστός τη συγχώρησε. Και βλέπουμε ο Χριστός δεν είναι ότι εδώ συγχωρεί την πορνεία, την αμαρτία, αλλά την γυναίκα, την πόρνη. Βέβαια. Έτσι, αγαπάει η οποία τον μετανοεί. Άνθρωπο, ακριβώς. Τον άνθρωπο, άλλο το κακό, άλλο η αμαρτία. Στηλιτεύει την αμαρτία. Έτσι. Και άλλο το πρόσωπο. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν πόρνη. Αυτά προέρχονται από τη Δύση, από τη φαντασία πολλών δυτικών σεναριογράφων και μυθιστοριογράφων. Η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι ήταν δαιμονισμένη. Mm. Την είχαν καταλάβει 7 δαιμόνια, από τα οποία την απελευθέρωσε ο Χριστός. Και ύστερα ακολουθούσε το Χριστό μαζί με άλλες γυναίκες, μαθήτριες του Χριστού. Ο Χριστός εκτός από μαθητές είχε και μαθήτριες. Μάλιστα. Και οι οποίες υπηρετούσαν το Χριστό, από ευγνωμοσύνη λοιπόν στο Χριστό. Και ούτε ήταν κάποια νεαρή κοπέλα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, διότι προείστατο των μαθητριών του Χριστού, όπως ο Απόστολος Πέτρος προείστατο κατά κάποιον τρόπο των μαθητών, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή προείστατο των μαθητριών. Μέσα στις μαθήτρες του Χριστού έχουμε γυναίκες μεγάλες. Εκτός από την Παναγία, έχουμε την Σαλόμη, την μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου. Έχουμε την του Χουζά, την Ιωάννα του Χουζά.
του Επιτρόπου του Ηρώδη. Έχουμε τη Σωσάνα και άλλες γυναίκες που δεν αναφέρω το όνοματά τους, οι οποίες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ήταν μεγάλες στην ηλικία γυναίκες. Δεν ήταν σωστό μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι να προείσταται κατά κάποιον τρόπο άλλων έτσι γυναικών. Nice. Ούτε πολύ περισσότερο, εγώ θα το αναφέρω, θα το πω αυτό, δεν θέλω να σκανδαλίσω κανένα, διότι αυτά λέγονται και γράφονται αυτά τα πράγματα. Ότι ο Χριστός είχε σχέσεις με τη Μαρία την Μαγδαληνή. Αυτό είναι ανυπόστατο. Τα λένε οι δυτικοί, διότι οι δυτικοί απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία και δεν γνωρίζουν και την Αγία Γραφή και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πώς οι πατέρες την ερμηνεύουν. Σύμφωνα λοιπόν, το πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, οι άνθρωποι στον Παράδεισο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και όπως ερμηνεύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι άνθρωποι στον Παράδεισο δεν είχαν σχέσεις. Δεν ελκύονταν το ένα φύλο από το άλλο. Δεν υπήρχε το στοιχείο της ειδονής. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι, θα πούν κάποιοι, και πώς θα έκαναν παιδιά. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, διότι δεν, η κατάσταση αυτή δεν διήρκεσε, ναι, δεν έμεινε, άλλαξε. Αλλά μπορούμε να πούμε μια απάντηση ανιδόνως, χωρίς το στοιχείο της ειδονής. Όταν οι άνθρωποι έφυγαν από τον Παράδεισο και αντιμετώπιζαν δυσκολίες, βέβαια τι είναι ο Παράδεισος, τώρα το ένα φέρνει το άλλο. Ο Παράδεισος εκτός από τόπος, τη γη έβαλε ο Θεός τους ανθρώπους όταν τους έφτιαξε. Βεβαίως κάποιος τόπος θα ήταν κατάλληλος για τη διαμονή των ανθρώπων. Ναι. Δεν θα ήταν ζούγκλα, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όμως ο Παράδεισος είναι τρόπος ζωής. Ο Παράδεισος δεν είναι τόπος, δεν χώρος. Είναι τρόπος ζωής. Γιατί Παράδεισος λένε είναι. Στη Μεσοποταμία. Παράδεισος, λένε, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ο Παράδεισος είναι κάτι άλλο. Αρμονικές σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, με τους άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Αυτό ήταν ο Παράδεισος. Ναι. Όταν ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, τι σημαίνει? Οι σχέσεις αυτές διαταράχτηκαν. Βλέπουμε αμέσως ο Αδάμ λέει στην Εύα, λέει στο Θεό, η γυναίκα που μου δοκες. Η γυναίκα που μου δοκες. Εγώ δεν φταίω, δεν τιμωρείς εμένα. Η γυναίκα φταίει και κατ' επέκταση είναι εσύ που μου την έδωκες. Κοιτάει πώς θα γλιτώσει το τομάρι του, τον εαυτό του, ο Αδάμ. Ύστερα βλέπουμε ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Έτσι διαταράσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Με το περιβάλλον. Γενεκτεχθρικό το περιβάλλον στους ανθρώπους. Λοιπόν, φεύγοντας λοιπόν οι άνθρωποι τον Παράδεισο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οπότε ο Θεός τι να κάνει? Οικονομεί τα πράγματα, όπως λέμε ο Θεός. Σου λέει τώρα να δούμε άνθρωποι πώς θα σε βολέψω. Εκείνο που σου έλεγα εγώ δεν τα έκανες, σηκώθηκες και έφυγες. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς δεν θα εξαφανιστείς. Και αφήνει λοιπόν να αναπτυχθούν στον άνθρωπο και άλλα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, ενώ είχε πει του ανθρώπου ότι θα τρώει μόνο από τα φυτά, τα δέντρα, μέσα στον Παράδεισο, τώρα του επιτρέπει να τρώει και κρέας, να τρώει και από τα ζώα. Α, του επιτρέπει. Βεβαίως. Του λέει τώρα θα τρώει και από τα ζώα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Λοιπόν, και είναι λάθος αυτό, να κάνω μια παρένθεση, λέει, γιατί το ακούω και από αυτό, ναι, διότι δήθεν και ο άνθρωπος δεν έτρωγε τότε, και όχι μόνο αυτό, τα καημένα, τα ζώα κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ πονηρό. Πολλά φαίνονται αθώα σήμερα στην εποχή μας. Όμως, εάν εξετάσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα αθώα πράγματα, θα δούμε ότι είναι σοβαρά. Πίσω από αυτά κρύβεται ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός. Κρύβεται μία προσπάθεια να τοποθετηθεί η σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα ανθρώπου ζώου σε άλλη βάση από αυτήν την οποία την έχει τοποθετήσει η Αγία Γραφή. Σε άλλη βάση. Να ανατραπεί η Αγία Γραφή. Αυτός είναι ο σκοπός. Φαινομενικά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται. Αλλά στο βάθος αυτό υπάρχει. Αυτή είναι η ουσία. Σου λέει, Κύριε, ότι λέει ο Θεός, μπορείς να τρως. Τελείως. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Θεός επέτρεψε
να αναπτυχθεί το στοιχείο της έλξης των φύλων, της ειδονής. Ναι, να σας πω κάτι, ναι, πριν προχωρήσουμε. Δεν λέει ο άνθρωπος, δεν τρώμε κρέας, γιατί βλέπει ότι τώρα πώς, οι αγελάδες, πώς τις έχουν βάλει, τις έχουν αντρώσει, βάζουν ενέσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Και μπορεί, ναι, και θα πάθουμε χίλια δύο πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό συμφωνώ. Από το ένα, από το άλλο. Όμως αυτοί οι οποίοι τα λένε, δεν το λένε για αυτούς τους λόγους. Γι' αυτό το. Δεν το λένε. Δεν το λένε για αυτούς τους λόγους. Ότι το κρέας. Το λένε για ιδεολογικούς λόγους. Εδώ κινδυνεύουμε το ζώο να γίνει ο αφέντης του ανθρώπου. Να υπηρετεί ο άνθρωπος το ζώο. Ναι, όπως τα σκυλάκια. Ακριβώς. Έχουμε δηλαδή η ζωοφιλία έχει καταντήσει μία ανατροπή των σχέσεων ανθρώπου και ζώου. Ναι. Δεν είναι. Ο Θεός δεν έφτιαξε την σχέση, δεν τοποθέτησε τα πράγματα έτσι. Τα τοποθέτησε κάπως αλλιώς. Άρα λοιπόν εσύ που τα ανατρέπεις είναι πρόβλημα πλέον θεολογικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν είπαμε ότι επιτρέπει να αναπτυχθεί η έλξη μεταξύ των ανθρώπων, να δημιουργηθεί το στοιχείο της ειδονής, ώστε οι άνθρωποι να έλκονται και να αναπαράγονται και να κάνουν παιδιά. Διότι εδώ βλέπετε, ας πούμε, σήμερα λέμε την κρίση και λέει, πώς να κάνουμε παιδιά. Mm. Φανταστείτε, το ίδιο συνέβαινε και εκείνη την εποχή. Mm. Πόσοι άνθρωποι σου λέει θα κάνουν παιδιά με τόσες δυσκολίες. Όμως ο Θεός, θα λέγαμε, πώς να το πω απλά, τους τη φέρνει των ανθρώπων. Δημιουργεί αυτό το στοιχείο, επιτρέπει να εμφανιστεί αυτό. Έχουμε μια εξέλιξη, θα λέγαμε εδώ. Κατευθυνόμενη. Λοιπόν, εξέλιξη. Λοιπόν. Και πλέον οι άνθρωποι ζουν με αυτόν τον τρόπο που δεν είναι κάτι το κακό, μόνο ότι είναι μεταπτωτικό το στοιχείο, αφού ο Θεός το δίνει, και η οποία αυτή η έλξη, αυτή η ειδονή μετατρέπεται σε πατρική στοργή και μητρικό φίλτρο. Mm. Έτσι, ψυχολογικά, εσωτερικά. Από εκεί ξεκινάει η αγάπη για τα παιδιά, εκεί είναι η βάση. Λοιπόν, ο Χριστός όταν έγινε άνθρωπος πήρε την ανθρώπινη φύση στην προπτωτική της κατάσταση, πριν από την πτώση, όπως ήταν ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Και γιατί αυτό το πράγμα, γιατί, και γι' αυτό γεννήθηκε με φυσικόν τρόπο ο Χριστός. Μες. Όχι ότι είναι κακός ο τρόπος να τον πει γεννιόμαστε εμείς, διότι δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε στους ανθρώπους. Θα βρισκόταν κι αυτός στην ίδια κατάσταση με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έπρεπε να έρθει κάποιος, να βρεθεί κάποιος, ο οποίος δεν ήταν στην ίδια κατάσταση με τους ανθρώπους. Στην πτώση δηλαδή. Ναι. Για να σώσει τον κόσμο. Φανταστείτε, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι να έχουν πέσει μέσα σε ένα λάκκο. Προσπαθούν να σκαρφαλώσουν, να βγουν, γλιστράνε, ξαναπέφτουν μέσα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος απ' έξω, να τους ακούσει ή κάποιοι, να έρθουν, να τους ρίξουν μέσα σκάλες, σκοινιά, να τους βγάλουν. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε με την ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα ήταν στο ίδιο επίπεδο, βρισκόταν στο ίδιο τέλμα. Έπρεπε να έρθει λοιπόν κάποιος που να είναι εκτός της ανθρωπότητος, εκτός της καταστάσεως της ανθρωπίνης φύσεως εκείνη την εποχή, ώστε να σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός δεν αισθανόταν την παραμικρή έλξη προς το άλλο φύλο. Διότι πήρε την ανθρώπινη φύση στην πρώτη τυπική της κατάσταση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όμοιος με εμάς τους ανθρώπους, έχει όλα τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, ύπνος, ξεκούραση, πείνα, δίψα, πόνος κλπ. Αλλά ακριβώς. Ό,τι είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Εκτός από την αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανυπόστατα όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται και σε μυθιστορήματα και σε κινηματογραφικά και έργα προέρχονται από τη Δύση, διότι η Δύση απεκόπη, απομακρύνθηκε και δεν έχει καμία σχέση με τα πράγματα αυτά και σκέφτονται μόνοι τους. Μάλιστα, ό,τι σκεφτούν. Τη Μεγάλη Πέμπτη προβάλλεται ο νυπτή. Τέσσερα. Λέει, τι να εορτάζομεν. Ο νυπτήρας, η προσευχή του Κυρίου, Χριστού, μάλιστα, η προδοσία του Ιούδα και ο μυστικός δείπνος. Και ο μυστικός δείπνος, μάλιστα. Τέσσερα τι να εορτάζομεν, λέει, παρέδωσαν οι πατέρες την Μεγάλη Πέμπτη. Που γίνεται Μεγάλη Τετάρτη. Πρέπει να πούμε ότι ο όρθρος
της επόμενης ημέρας γίνεται από την προηγούμενη μέρα για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει λόγω των εργασιών κλπ. Και την ημέρα γίνεται ο εσπερινός μαζί με την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τις τρεις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Μεγάλη Πέμπτη έχουμε λειτουργία, εσπερινό με λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως και το Μέγα Σάββατο. Η μόνη ημέρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν τελείται Θεία Λειτουργία είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι, η μόνη μέρα του έτους. Λοιπόν, ο νηπτήρας, ο Χριστός λέει έβγαλε το εξωτερικό του ένδυμα, ζώστηκε μια πετσέτα, πήρε μια λεκάνη με ένα καράτι και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Βέβαια ο Πέτρος αντέδρασε και του είπε ο Χριστός, αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις καμία θέση μαζί μου, σκοτείς να φύγεις. Του λέει, Κύριε, αν είναι έτσι και να με λούσεις δέχομαι και τα χέρια και τα πόδια κλπ. Λοιπόν, τι δείχνει με αυτό ο Χριστός? Ταπείνωση. Ταπείνωση, ακριβώς, είναι η κένωση. Όλη η ζωή του Χριστού βέβαια είναι μία κένωση, θα λέγαμε άδειασμα της θεότητος. Κατά κάποιο τρόπο να πούμε έκρυψε τη θεότητά του ο Χριστός. Αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Λοιπόν, και όχι μόνο δείχνει την ταπείνωση του Χριστού, διότι αυτή τη δουλειά την κάνουν οι δούλοι την εποχή εκείνη. Επειδή οι άνθρωποι όταν πήγαιναν καλεσμένοι σε σπίτια ή πήγαιναν με τα πόδια ή και με τα ζώα ή φορούσαν σανδάλια και λερώνονταν τα πόδια τους. Αλλά και εμείς σήμερα όταν έρχεται ένας ξένος στο σπίτι μας και πρόκειται να μείνει κάποιες μέρες, του λέμε αν θέλει να κάνει μπάνιο, να ξεκουραστεί κλπ. Το ίδιο ακριβώς γινόταν και εκείνη την εποχή. Οι δούλοι λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι έτρωγαν ανακεκλημένοι σε ανάκλυντρα και έβαζαν τα πόδια τους δηλαδή επάνω, πρώτα οι δούλοι πήγαιναν με μια λεκάνη και τους έπλαιναν τα πόδια. Λοιπόν, ο Χριστός κάνει τη δουλειά του δούλου και λέει στους μαθητές ύστερα, καταλάβατε λέει τι έκανα. Εσείς με φωνάζετε Κύριε και Κύριε και είμαι και Κύριος και διδάσκαλος όντως. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, πόσο μάλλον οφείλετε εσείς να πλένετε τα πόδια των άλλων. Δηλαδή τι να το κυριολεκτικά να το πάρουμε, να πλένουμε ένας τα πόδια τα λουνού, έλα να σου πλύνω τα πόδια, πρώτα εγώ, ύστερα εσύ. Όχι βέβαια, δεν είναι, είναι μεταφορικά. Ο Χριστός εννοεί εδώ την διακονία, ακριβώς τη διακονία, την υπηρεσία προς τους άλλους ανθρώπους. Όπως εκείνος υπηρέτησε τον άνθρωπο και θυσιάστηκε για τον άνθρωπο, το ίδιο ακριβώς και εδώ γίνεται. Μετά την προσευχή το του, άλλο έχουμε, πρώτα είναι ο μυστικός δείπνος, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Δείπνος, ναι. Με τη σειρά ακριβώς. Λοιπόν, είναι ο μυστικός δείπνος, η παράδοση λέει των καθημάς φρικτών μυστηρίων. Παραδίδει ο Χριστός τη Θεία Ευχαριστία. Ναι. Και είναι ένα θέμα. Όλοι οι μαθητές. Ναι, ένα θέμα το οποίο πρέπει να του δώσουμε νομίζω ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι το πιο συχνά τελούμενο μυστήριο από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, η Θεία Ευχαριστία. Κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός πήρε ψωμί στα χέρια του. Προς ανάμιση. Ναι, το ευλόγησε και είπε λάβετε φάγετε που το εστί το σώμα μου και κατόπιν το ποτήρι με το κρασί πίετε εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου. Να πω ότι ο Χριστός δεν πήρε άζυμο να έρθω. Μόλον ότι οι Εβραίοι ετοίμαζαν τα άζυμα και έτρωγαν άζυμα κλπ. Άζυμος άρτος είναι νερό, αλεύρι και αλάτι, χωρίς προζύμι δηλαδή, ναι. Ψωμί. Λοιπόν, αυτό δεν σήμαινε ότι τις μέρες εκείνες δεν μπορούσαν να έχουν και από το άλλο το συνηθισμένο ψωμί. Και εμείς ας πούμε τρώμε καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, λαγάνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σπίτι δεν έχουμε και από το άλλο το ψωμί. Οι Απόστολοι που ήταν παρόντες, εδώ έχει σημασία η πράξη της Εκκλησίας και η διαδοχή. Οι Απόστολοι τελούσαν το μυστήριο με κανονικό ψωμί. Και οι διάδοχοι των Αποστόλων το ίδιο και μέχρι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, ο Χριστός λέει τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου. Είναι. Δεν λέει συμβολίζει. Έικε. Δεν χρησιμοποιεί άλλη ονομασία. Τούτο εστί. Είναι. Αυτό είναι. Και όταν λέει τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση, δεν σημαίνει ότι είναι ανάμνηση. Είναι και ανάμνηση. Είναι και. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνον ανάμνηση. Είναι και ανάμνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό
Το λέω αυτό βέβαια, ότι υπέρχουν και άλλες ομολογίες χριστιανοί, οι οποίοι λένε ότι συμβολίζει. Δεν είναι. Είναι σκέτο ψωμί και κρασί. Βεβαίως εμείς όταν κοινωνούμε βλέπουμε ψωμί και κρασί. Διότι ποιος θα μπορούσε να φάει ένα ομό κομμάτι κρέας με αίμα. Πέστε ότι ο Χριστός το έκανε αυτό. Κάθε φορά που γινόταν η λειτουργία, το ψωμί και το κρασί να γινότανε κρέας και αίμα. Ποιος θα έτρωγε. Πώς το αισθανόμαστε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό, κάτω από τα ταπεινά είδη του άρτου και του ίνου, είναι ο ίδιος ο Χριστός, η τεθεωμένη σάρκα του Χριστού. Και πρώτα-πρώτα να πω ότι αφού είναι ο Χριστός, χρειάζεται προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, θα το διαβάσουμε τον Απόστολον αυτό στην Θεία Λειτουργία, τον διαβάζουμε κάθε χρόνο, που γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Nice. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ότι στην αρχή λέει εγώ παρέλαβα, λέει αυτό το οποίο παρέλαβα, αυτό και σας δίνω, τι είπε ο Χριστός, λάβετε, φάγετε κλπ. Δεν θα τα αναφέρω αυτά. Και ύστερα τι λέει, ώστε ως ανεσθεί των άρτων τούτων και πίνει το ποτήριον τούτο αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου έστει έκτο και εκ του ποτηρίου πεινέτου. Ο γαρεστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Να εξετάζει, λέει ο άνθρωπος, τον εαυτόν του και ύστερα να κοινωνεί. Αν λοιπόν είναι σχέτο ψωμί και κρασί, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ ο άνθρωπος να προετοιμάζεται και να εξετάζει τον εαυτόν του, εάν είναι άξιος να κοινωνήσει. Κανένας μας δεν είμαστε άξιοι, κανένας. Κανένας δεν είμαστε να κοινωνήσουμε, κανένας. Ο Χριστός μας αξιώνει, αλλά μιλάμε σχετικά, έτσι. Το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν από τα λόγια εδώ του Αποστόλου Παύλου φαίνεται πρώτα-πρώτα ότι δεν είναι σχέτο ψωμί και κρασί, λοιπόν, διότι πρέπει προετοιμασία, και δεύτερον έχει, λέει, επίδραση στους αναξίους αυτοί οι οποίοι κοινωνούν. Γι' αυτό λέει έχετε πολλούς αρρώστους μεταξύ σας και πολλούς βαριά μάλιστα αρρώστους και ευνηδίους θανάτους, διότι κοινωνείται αναξίως. Από ό,τι φαίνεται έτσι συνέβαινε εκείνη την εποχή στην Κόρινθο. Ήτανε πιο έντονα, πιο αισθητά στα πρώτα χριστιανικά χρόνια από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Και κάτι άλλο το οποίο θέλω να τονίσω. Βέβαια πολλοί πηγαίνουν τις μεγάλες αυτές ημέρες να κοινωνήσουν. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι πρώτα-πρώτα να πούμε για τα χρόνια πολλά. Έτσι, επειδή είναι Πάσχα, επειδή είναι Χριστούγεννα, επειδή είναι. Θα πρέπει να κοινωνούμε πιο συχνά. Και βέβαια να προηγείται η εξομολόγηση. Ναι, όταν ο άνθρωπος βέβαια έχει κάτι, έτσι αισθάνεται ότι κάτι έχει, να πάει να εξομολογηθεί. Και βέβαια πρέπει να βλέπουμε την εξομολόγηση όχι με νομικό πνεύμα, διότι δυστυχώς και στον τόπο μας έχουμε δυτική επίδραση. Η Δύση τοποθετεί την σχέση Θεού-ανθρώπου σε νομική βάση. Έτσι, αμαρτάνει, τιμωρείται, δεν αμαρτάνει, αμείβεται. Δεν είναι, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε, θα μπορούσαμε να πούμε, ιατρική θεραπευτική. Ναι. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως ασθενής, όχι ως παραβάτης, όχι ότι παρεύει τον νόμο. Η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε υποθεραπείαν, θα λέγαμε. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση του φωτισμού που λένε οι πατέρες, της θέωσης κλπ. Όλοι αυτό παλεύουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αγωνιζόμαστε κλπ. Λοιπόν, και βέβαια το λέω αυτό γιατί λένε άνθρωποι, ποτέ δεν έχω εξομολογηθεί. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και πάλι αυτό το οποίο λέω, ότι δεν αντιμετωπίζει ο πνευματικός τον άνθρωπο νομικά, να τον τιμωρήσει δηλαδή, διότι έκανε τούτο, εκείνο, το άλλο. Και πρέπει να εξομολογούμαστε με αυτόν τον τρόπο, διότι ο Χριστός το είπε. Μετά την Ανάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφήτετε σ' αμαρτίας, αφήνεται αυτής. Αν την κρατείτε και κράτηντε. Όσον συγχωρέσει τις αμαρτίες, τι είναι συγχωρεμένες. Και όσον δεν τις συγχωρέσετε, δεν είναι συγχωρεμένες. Και αλλού πάλι λέει, όσα ούνε αν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα και εν της ουρανής. Και όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα και εν της ουρανής.
Όσα λύσετε εσείς στη γη είναι λυμένα και για μένα. Όσα δέσετε εσείς είναι δεμένα. Και εδώ βέβαια θα πω κάτι άλλο. Λένε κάποιοι, λέει, τα είπε στους μαθητές αυτά. Αποκλειστικά για τους μαθητές. Πρώτα απ' όλα αυτό ήταν αδικία. Αν τα έλεγε μόνο στους μαθητές. Δηλαδή όσους συγχώρεσαν οι μαθητές, οι άλλοι που ζήσανε μετά δεν αδικούνται. Αν δηλαδή το πούμε ότι αυτό για τους μαθητές, άρα μετά τους Αποστόλους δεν θα έπρεπε κανένας να διδάσκει. Κανένας να μιλάει για το Ευαγγέλιο, μην κάνει τίποτε. Αφού ήταν μόνο αποκλειστική δικαιοδοσία των μαθητών. Αλλά αυτό είναι ανυπόστατον αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, είναι ένα μυστήριο η εξομολόγησης. Ναι. Ναι, σωστά. Και να πω και κάτι άλλο, ναι, το οποίο υπάρχει με τη Θεία Κοινωνία. Πολλοί φοβούνται τις ασθένειες. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Μήπως μεταδίδονται ασθένειες. Και πολλοί ακούω και εγώ στην Εκκλησία, λέει πρώτα τα παιδάκια να κοινωνήσουν. Να κοινωνήσουν τα παιδάκια πρώτα, γιατί είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν και δυσανασχετούν. Γι' αυτό το λόγο. Όχι ότι θα κολλήσουν ασθένειες από τους μεγάλους. Αν ήταν να κολλάνε ασθένειες από τη Θεία Κοινωνία, οι πρώτοι που θα είχαν κολλήσει ασθένειες θα ήταν οι ιερείς. Διότι αφού κοινωνήσει όλος ο κόσμος, αυτό το οποίο μένει, ο ιερέας το καταλύει, το τρώει και ρίχνει και άλλο κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο, νερό, το ξεπλένει και το πίνει και εκείνο, ώστε να μην μείνει τίποτε από το σώμα και το αίμα του Κυρίου και ευεβηλωθεί. Και επιπλέον οι ιερείς, όχι οι ιερείς των ενοριών, οι ιερείς των νοσοκομείων. Αυτό θέλω να πω. Που λειτουργούν οι ιερείς κάποιες ταχτές ημέρες στα νοσοκομεία, όλα τα νοσοκομεία έχουν ιερείς. Και δηλώνουν οι ασθενείς ποιος θέλει να κοινωνήσει. Και παίρνει το Άγιο Ποτήριο και πηγαίνει τους κοινωνείς τους θαλάμους και επιστρέφει και το καταλύει. Το τρώει. Και όχι μόνο αυτό. Αυτή η πρακτική συνέβαινε απ' αιώνων. Σε εποχές που υπήρχαν μεταδοτικές ασθένειες. Μιλάμε στο λεπροκομείο, στις λέπρας, στα λεπροκομεία. Εκείνο που έδειχνε η τηλεόραση αυτή τη σειρά, το νησί, εκεί δεν είχε ιερέα. Είχε. Είχε ιερέα, ακριβώς. Ο ιερέας δεν ήταν λεπρός. Προσφέρθηκε ένας ιερέας, ζήτησε όταν έγινε το λεπροκομείο, ο Μητροπολίτης κάλεσε τους ιερείς και τους είπε, έγινε αυτό εκεί, κάποιος πρέπει να πάει. Να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Και προθυμοποιήθηκε και ούτε κόλλησε. Ή άλλοι με τη φυματίωση. Άλλη φοβερή ασθένεια. Λοιπόν, όταν έγινε το νοσοκομείο Σωτηρίας στην Αθήνα, τοποθετήθηκε ένας αρχιμανδρίτης εκεί, ο πατήρ Παντελεήμων Φωστίνης, ο οποίος ύστερα έγινε Μητροπολίτης Τυχείου. Και στην πρώτη λειτουργία, λέει, που έκανε, πήγε μία νοσοκόμα με ένα δίσκο με κουταλάκια και του λέει, με έστειλε ο αρχίατρος και μου είπε, με αυτά τα κουταλάκια θα κοινωνήσετε τους ασθενείς, ξεκινώντας από τους ελαφριά προς τους βαριά. Μάλιστα. Και της λέει, κοπέλα μου, εγώ αυτό εδώ το κουτάλι το βλέπεις. Αυτό το κουτάλι θα τους κοινωνήσω όλους και ό,τι μείνει θα το φάω. Και η κατάλυση βέβαια γίνεται όταν τελειώνει ο ιερέας τη λειτουργία για να μην μας καθυστερεί. Mm. Εκείνη τη φορά, λέει, αφού τους κοινώνησε όλους, έκατσε μπροστά στην ωραία πύλη και το φάγε όλο. Και το ξέπλυνε και το ήπιε. Και λέγανε οι γιατροί, καρτεράτε τον, σε λίγο καιρό θα τον έχουμε εδώ άρρωστο. Άμα εκείνος έγινε και δεσπότης και πέθανε από φυσικό θάνατο. Θα πω αυτό και θα τελειώσουμε με τη Θεία Κοινωνία. Έχει ένα πιο φοβερό. Στα χρόνια της κατοχής, στα Γιάννενα, στο νοσοκομείο, ιερέας ήταν ο πατήρ Βενέδικτος Πετράκης, ιερομόναχος από το Αγρίνιο. Τον κάλεσαν λοιπόν να κοινωνήσει έναν σοβαρά ασθενή με φυματίωση. Πήγε ο πατήρ Βενέδικτος. Την ώρα λοιπόν που του έβαλε τη Θεία Κοινωνία στο στόμα, πήρε από τις Μεγάλες Πέμπτης που φυλάσσεται συνεχώς. Δεν είχε λειτουργήσει εκείνη την ώρα. Ήταν ώρα λειτουργίας. Την ώρα που του έβαλε τον άρτο βρεγμένο με τον ίνο στο στόμα, ο άνθρωπος έβηξε, έκανε μόπτιση και πέταξε τη Θεία Κοινωνία έξω, πάει στο κρεβάτι. Και πήγε και τι είπε. Ο πατήρ Βενέδικτος αδιστάκτος, χωρίς να διστάσει ούτε δευτερόλεπτο, πήγε με το κουτάλι και πήρε τη Θεία Κοινωνία, είδε που έπεσε, με το αίμα του αρρώστου και την έφαγε. Μα ο πατήρ Βενέδικτος απεβίωσε άνω των 100, άνω των 100, από φυσικό θάνατο. Εγκόλλησε φυματίως. Το δεν πρέπει να υπάρχει ούτε
επουδενή η σκέψη ότι με τη Θεία Κοινωνία υπάρχει περίπτωση να μεταδοθούν ασθένειες. Ούτε κατά διάνοια. Να προχωρήσουμε όμως λίγο τώρα. Να προχωρήσουμε, ναι. Η προσευχή του Κυρίου. Προσευχή του. Ο Χριστός φεύγει, μπαίνει τους μαθητές του και πηγαίνει στο όρος των ελαιών και προσεύχεται. Και βέβαια βλέπουμε ότι λέει κάποιες φράσεις που πολλούς τους προβληματίζουν. Ήρξα το λέει λυπήστε και αδημονήν ο Χριστός. Και σύνα, αυτό το οποίο λέει ύστερα πάτερ ή δυνατόν παρελθέτω απεμού το ποτήριον τούτο. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, τι σημαίνει αυτό, τι συμβαίνει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Χριστός έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη φύση, τέλεια, σύγχυτα και αδιαίρετα, ενωμένες στο ένα του πρόσωπο. Πρόσωπο εννοούμε προσωπικότητα. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου. Λοιπόν, ο Χριστός επίσης έχει δύο θελήματα. Μάλιστα. Ανθρώπινο και θείο. Και θείο. Και δύο ενέργειες. Θεία και ανθρώπινη. Τα οποία συνυπάρχουν. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η λεγόμενη φυσική δειλία. Ότι η ανθρώπινη φύση δειλιά μπροστά στον θάνατο. Γιατί. Διότι ο Θεός δεν δημιούργησε θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι το εξωτερικό στον άνθρωπο. Είναι κάτι το παράφύσιν στον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο είναι παρέμβλητο. Μπήκε, θα λέγαμε, σφήνα στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί γι' αυτό όταν πηγαίνουμε σε μια κηδεία, δεν λέμε ότι θα πεθάνουμε κι εμείς ποτέ. Είμαστε, λες, είμαστε ξένοι ότι προς αυτό. Και ο ίδιος ο άνθρωπος όταν πρόκειται, δειλιά. Ακριβώς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και εδώ βλέπουμε δηλαδή η ανθρώπινη φύση να αντιδρά. Διότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε χωριστά να χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον. Σώμα και ψυχή. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε αυτή την λεγόμενη φυσική δειλία. Αυτή η φυσική δειλία υπάρχει και στο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι άνθρωπος. Και επιπλέον είναι αναμάρτητος ο Χριστός. Για ένα λόγο ακόμα παραπάνω. Όμως, όπως λένε οι πατέρες, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και άλλοι, ότι αυτή η δειλία μετατρέπεται σε ευτολμία λόγω της ύπαρξης της Θείας Φύσεως. Ο Χριστός δηλαδή λέει πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ. Δηλαδή το θείο θέλημα υποτάσσει κατά κάποιον τρόπο το ανθρώπινο θέλημα. Διότι γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και έτσι θα σώσει τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε ο Χριστός, ας πούμε, να μην πάθει. Μπορούσε. Δεν μπορούσε να, να κατέβει από το Σταυρό. Μπορούσε. Άμα θα κατέβαινε από το Σταυρό, πώς θα σώζονταν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο. Και ο Χριστός επίσης προσεύχεται. Όχι διότι έχει ανάγκη να προσευχηθεί. Ο Χριστός είναι συνεχώς μαζί με τον Πατέρα. Το θέλημα του Χριστού είναι κοινό με το θέλημα του Πατέρα. Αφού έχουν την ίδια φύση. Ίδιες ενέργειες, τα πάντα όλα είναι κοινά. Λοιπόν, αλλά προσεύχεται ως άνθρωπος ο Χριστός. Και όχι μόνο τότε. Και άλλοτε προσευχόταν ο Χριστός. Γιατί θέλει να μας δείξει το παράδειγμα. Πώς να προσευχόμαστε. Ότι πρέπει να προσευχόμαστε. Η προσευχή είναι ανάβαση προς τον Πατέρα. Έτσι, προς τον Θεό. Η προσευχή. Και πώς πρέπει ακόμα να γίνεται η προσευχή. Βλέπετε, λέει ο Χριστός, προσευχόταν νύχτα. Ή σηκωνόταν πρωί ή πήγαινε σε ερημικούς τόπους και προσευχόταν. Μας δείχνει ακόμα και τις πρακτικές της προσευχής. Ή γονατίζει, πέφτει με το πρόσωπο λέει κάτω ο Χριστός. Όλα αυτά είναι εκφράσεις της ανθρωπίνης φύσεως, έτσι, τα οποία είναι παραδείγματα για μας τους ανθρώπους. Θέλω να πούμε για την προδοσία του Ιούδα. Ναι, ανάμεσα στους μαθητές έχουμε τον Ιούδα, ο οποίος μας λέει η Εκκλησία ότι ήταν φιλάργυρος. Ο Ιούδας είχε το πάθος της φιλαργυρίας, είχε λέει το γλωσσόκομον, εβάσταζε το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Γλωσσόκομον ήταν το ταμείο. Το ταμείο. Ο Χριστός με τους μαθητές του είχαν ένα κοινό ταμείο για τις ανάγκες τους. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το είχε αναθέσει ο Χριστός στον Ιούδα και έκλεβε. Ο Ιούδας λέει, και ο Χριστός δεν του έλεγε τίποτε. Λοιπόν, αυτό το πάθος οδήγησε τον Ιούδα στην προδοσία.
Βέβαια υπάρχουν, έχω ακούσει και έχω διαβάσει και εγώ και λοιπά, ότι αν δεν ήταν ο Ιούδας και πώς θα γινόταν, και άρα ο Ιούδας δεν έκανε κάτι το κακό, και αφού συν είχε προφητευτεί αυτό, άρα τι φταίει ο Ιούδας. Ναι, το λένε αυτό. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι προφήτες και παλαιοί και σύγχρονοι όλων των εποχών βλέπουν μπροστά τους τα γεγονότα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή ότι προφητεύεται και άρα θα γίνει αυτό το γεγονός. Τα βλέπουν πώς θα γίνουν. Πώς βλέπουμε εμείς μια κινηματογραφική ταινία. Το ίδιο ακριβώς βλέπουν και οι προφήτες. Και, και δεν ξέρουν και το χρόνο πολλές φορές. Δεν ξέρουν πότε θα γίνει, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εγώ είδα αυτό. Τελείωσε. Δεν έχει καμία σχέση. Διότι υπάρχει η ελευθερία της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Της βουλήσεως του ανθρώπου. Συγχρόνως. Όμως μετεμελήθη. Βέβαια, ναι, μετεμελήθη. Δεν και... μετανόησε. Δεν μετανόησε. Δεν μετανόησε. Άλλο η μεταμέλεια και άλλο η μετάνοια. Έδωσε πήγαινε... τα χρήματα. Επέστρεψε τα χρήματα, ναι, και πήγε και αυτοκτόνησε. Ενώ αν πήγαινε κάτω από το Σταυρό του Χριστού και έλεγε «Ήμαρτον Κύριε», θα ήταν το μεγαλύτερο παράδειγμα μετανοίας ο Ιούδας. Και από τον Πέτρο ακόμα μεγαλύτερο. Και ο Χριστός θα τον αποκαθιστούσε, βεβαίως. Δεν υπάρχει ο Χριστός κάτι το οποίο κάνει ο άνθρωπος να μην το συγχωρεί. Ναι, τώρα όλα. Θα πάμε στην Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε τα πάθη του Χριστού. Τα πάθη του Χριστού. Τα σωτήρια και πάθη. Και τη Σταύρωση. Τη Σταύρωση του Χριστού. Και την ταφή. Και την ταφή το απόγευμα. Κατόπιν. Ναι. Στα πάθη του Χριστού, εμείς τα πάθη του Χριστού, δεν τα βλέπουμε ούτε συναισθηματικά, ούτε σε σχέση με τον άνθρωπο, τα πάθη του ανθρώπου κλπ. Η Εκκλησία τα βλέπει θεολογικά. Δηλαδή, ο Χριστός γιατί έπαθε, γιατί σταυρώθηκε, ποιος είναι ο σκοπός και πώς ενεργούν οι δύο φύσεις του Χριστού, ιδιαίτερα στα πάθη του Χριστού. Αυτό θέλει να μας τονίσει. Μάλιστα. Το ένα, ο σκοπός είναι ότι ο Χριστός θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Είπαμε ότι ο Αδάμ έπεσε, έτσι ως πρώτο ένας λόγος είναι αυτός, η πτώση του Αδάμ, ενώ βρισκόταν στην κατάσταση του φωτισμού Αδάμ, δεν μπόρεσε να μείνει, να σταθεροποιηθεί και έπεσε. Έχουμε την πτώση. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστός, ο οποίος είναι ο νέος Αδάμ, παίρνει την ανθρώπινη φύση στην προπτωτική της κατάσταση, στην κατάσταση στην οποία ήταν ο Αδάμ πριν από την πτώση, και με τον τρόπο αυτό δίνει και πάλι τη δυνατότητα στον άνθρωπο να φτάσει στον φωτισμό, στην κάθαρση στον φωτισμό και στη θέωση. Αυτός γι' αυτό, είναι ο σκοπός. Αυτός είναι, ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, να πούμε περιληπτικά. Και το δεύτερο είναι να νικήσει τον θάνατο. Και με τη νίκη του θανάτου να δώσει τη δυνατότητα και στον άνθρωπο να νικήσει τον θάνατο. Δηλαδή ο θάνατος πώς θα νικήσει. Βέβαια ο Χριστός νίκησε τον θάνατο και στα πρόσωπα άλλων. Ανέστησε. Είπαμε τρεις που αναφέρει και η Διαθήκη. Μπορεί να ανέστησε και άλλους. Και τον εαυτόν του. Βεβαίως. Ακριβώς αυτό το λόγο. Αυτό σημαίνει δηλαδή νίκη εναντίον του θανάτου. Πεθαίνει και αναστέλλεται. Ή όπως λέει ο Χριστός, έτσι πάνω στο Σταυρό, και πριν το είχε πει ο Χριστός, έχω εξουσία, θύνε την ψυχή μου και έχω εξουσία πάλι του λαβήν αυτήν. Έχω εξουσία να αφήσω την ψυχή μου και έχω εξουσία να την πάρω πάλι πίσω. Μες. Λοιπόν, και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό λέει «Πάτερ, ισχύρα σου παρατηθήσω με το πνεύμα μου, παρατήθη με το πνεύμα μου και κλείνα στην κεφαλή παρέδω και το πνεύμα». Παραδίνει ο Χριστός την ψυχή του στον πατέρα του. Ως τότε όλους τους έπαιρνε ο διάβολος τις ψυχές. Όλοι πήγαιναν στον Άδη. Όλοι. Ακόμα και οι φίλοι του Θεού. Ακριβώς, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δια της προενεργίας του Σταυρού, διότι προενεργούσε ο Σταυρός του Χριστού και πριν συμβεί η Σταύρος του Χριστού, έτσι σώζονταν, έτσι έφταναν δηλαδή, θα λέγαμε, στην πνευματική κατάσταση της αγιότητος, ναι. οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Για τους Σταυρούς, οι προφήτες και λοιπά. Ας μην είχε συμβεί η Σταύρος του Χριστού. Αλλά και εκείνοι στον Άδη πηγαίναν όλοι. Παράδεισος ήταν κλειστός. Ο πρώτος λοιπόν, ήταν ο ληστής, ναι. Λοιπόν, ο Χριστός, στον παράδεισο ο Χριστός,
να ολοκληρώσουμε με αυτό, με την ότι ισχύρος παραθύθω με το πνεύμα μου. Λοιπόν, και κλίνας, λέει, την κεφαλή, κλίνας την κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα. Ενώ σε εμάς τους ανθρώπους παραλύει το σώμα, φεύγει η ψυχή. Φεύγει η ψυχή, παραλύει το σώμα. Στο Χριστό συμβαίνει το αντίθετο. Mm. Παρέλυσε το σώμα, έκλεινε την κεφαλή και ύστερα έφυγε η ψυχή. Και όπως λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Αμασκηνός, ο Χριστός, λέει, τον καλεί τον θάνατο. Έλα, του λέει, να με πάρεις. Έλα να με πάρεις. Τον διατάσσει. Δηλαδή ο Χριστός πεθαίνει, όπως λέμε, δεσποτικός επάνω στο σταυρό. Γι' αυτό και τον ζωγραφίζουμε στις εικόνες σε όρθια θέση τα χέρια του. Φυσικά ο Χριστός δεν ήταν όπως τον ζωγραφίζουν πάνω στο σταυρό. Όπως τον ζωγραφίζουν στη Δύση και αλλού, σαν κεφαλαίο ύψιλον. Έτσι πρέπει να ήταν ο Χριστός, κρεμασμένος πάνω στο σταυρό. Αλλά οι εικόνες έχουν σκοπό να μας διδάξουν. Δεν είναι φυσικές οι εικόνες, δεν είναι κατά φύσιν που ζωγραφίζονται. Χριστός είναι σε όρθια θέση, λες και κοιμάται πάνω στο σταυρό. Γιατί? Διότι και πεθαμένος είναι ο Θεός, εξουσιαστικός. Και πηγαίνει, λέει, τρέμοντας ο θάνατος, πάει τρέμοντας τον Χριστό, ως δούλος, για να πάρει τον Χριστό. Και αυτό βλέπουμε στα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου, του Εσπερινού, του Μεγάλου Σαββάτου, είναι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, και λέει, «Σήμερον ο Άδης στένων βοά, κατελήθη μου η εξουσία». Αναστενάζει, λέει, φωνάζει ο Άδης αναστενάζοντας. Ο Άδης εννοούμε του στατάς. Και το ίδιο, ο Άδης και ο διάβολος, το ίδιο μαζί. Λοιπόν, και με, λέει, την κοιλία μου αλγώ, τα σπλάχνα μου. Με εγώ νόμιζα, λέει, ότι ήταν ένας όπως όλοι οι άνθρωποι. Και τώρα αυτός, λέει, που τον πήρα εγώ, με αναγκάζει να βγάλω όλους όσους κατήχα τόσα χρόνια. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι είναι κάτι το τελείως διαφορετικό στον θάνατο του Χριστού. Βέβαια ο Χριστός λέει και άλλα λόγια απάνω στο σταυρό. Πρώτα-πρώτα συγχωρεί, έτσι, ακριβώς, ναι, «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδαση τι ποιούση», ακριβώς του συγχωρεί. Λοιπόν, κατόπιν ο άλλος λόγος είναι ότι διαφέρεται για τη μητέρα του. Λέει την Παναγία που την βλέπει από κάτω, «Είδε ο Υιός σου, μήτερ, ιδού ο Υιός σου», λέει για τον Ιωάννη, «Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου». Και βλέπουμε παράδειγμα πάλι εδώ ο Χριστός. Αν ο Χριστός νοιαζόταν για τη μητέρα του, από εκείνη από την οποία πήρε σάρκα, πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι, για τους γονείς μας. Και κάτι άλλο, είναι θεολογικά βέβαια τα θέματα αυτά, που φαίνεται ότι η Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά. Διότι έχουμε κακόδοξους σήμερα που λένε ότι αφού γέννησε η Παναγία τον Χριστό, έκανε με τον Ιωσήφ και άλλα παιδιά, τα οποία αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου, στην Καινή Διαθήκη. Αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν χείρος όταν του αραβώνιασαν την Παναγία. Και είναι καμία σημασία που ονομάζεται ο Χριστός πρωτότοκος. Ένα παιδί ονομάζεται πρωτότοκο, άσχετα αν ακολουθούν άλλα παιδιά. Πρωτότοκο είναι το παιδί το οποίο γεννήθηκε πρώτο από τη μάνα του. Μάλιστα. Άσχετα αν ακολουθήσουν άλλα παιδιά. Μπορεί ένα παιδί να είναι πρωτότοκο και μονογενές. Μια γυναίκα να γεννήσει μια φορά στη ζωή της, για πρώτη φορά, και να κάνει, μην ξανακάνει άλλο παιδί. Μάλιστα. Είναι πρωτότοκο και μονογενές, όπως είναι ο Χριστός. Γιατί αν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, γιατί να τη δώσει στον Ιωάννη? Και πώς, με τι θάρρος, ένας, έστω και αν ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, θα έπαιρνε τη μητέρα τουλάχιστον 6 παιδιών. Γιατί αναφέρονται 4 κορίτσια, 4 αγόρια και κορίτσια. Ήταν τουλάχιστον 2. Είναι του Ιωσήφ όλα αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Φαίνεται, δηλαδή, ακριβώς από αυτό το γεγονός, η Παναγία δεν είχε κανέναν άλλον. Και την πήρε ο Ιωάννης, πλέον την είχε. Ο άλλος λόγος είναι ο ληστής, που είπε ο ένας ληστής, «Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έρθει εν τη βασιλεία σου», του λέει, «Αμήν, αμήν, λέγω σε σήμερον, με τεμού έσυ εν το παραδείσου. Αλήθεια σου λέω, σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Έτσι, μπορεί να αλλάζουμε το κόμμα, γιατί συμβαίνει και αυτό, παρεμβάσει στην Καινή Διαθήκη, γιατί έτσι βολεύει, έτσι εξυπηρετεί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να πεις, «Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Αλήθεια, αμήν, αμήν, λέγω σε κόμμα, σήμερον με τεμού έσυ εν το παραδείσο. Άλλο είναι να πεις, «Αμήν, αμήν, λέγω σε σήμερον, κόμμα, με τεμού έσυ εν το παραδείσο». Όχι σήμερα, δεν θα είσαι, αλήθεια σου λέω, σήμερα. Σήμερα. Θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πότε, δεν ξέρω.
Ή χτες προχτές έλεγα άλλα πράγματα. Δεν ήξερα τι έλεγα. Βγάζω και τον Χριστό ψεύτη δηλαδή. Ενώ ο Χριστός του λέει αλήθεια σου λέω. Σήμερα κιόλας ναι, θα είσαι σήμερα μαζί μου στον παράδεισο. Και ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο είναι ο ληστής. Ναι. Η Ανάσταση του, όχι δηλαδή με την ταφή. Ναι, είπαμε βέβαια έχει και άλλους λόγους επάνω στο, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, πόσο είναι ο χρόνος μας. Τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ρίξαν το, από τον Πιλάτο. Κατεβάζουν το σώμα, πέπαυτε τόλμα μαθητών, αρημαθέας δε αριστεύει Ιωσήφ. Λοιπόν, οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, κλειδαμπαρώθηκαν στο σπίτι που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Δεν τολμούσαν να βγουν έξω για το φόβο των Ιουδαίων και δύο κρυφοί μαθητές του Χριστού, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, ο ένας βουλευτής και ο άλλος μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου, άνθρωποι δηλαδή με υψηλές θέσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία, τόλμησαν και πήγαν στον Πιλάτο και ζήτησαν το σώμα του Χριστού. Και ο Πιλάτος λέει απόρρισε πώς πέθανε τόσο γρήγορα και κάλεσε λέει τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν όντως πέθανε. Και τον διαβεβαίωσε ότι όντως πέθανε και η πιστοποίηση του θανάτου έγινε με τον λοχισμό στην πλευρά, ενώ στους άλλους δύο σταυρωμένους τους έσπασαν τα σκέλη, τα πόδια, τους μυρούς και από την αιμορραγία κόπηκε η αορτή και πέθαναν την αιμορραγία. Στο Χριστό λέει τον είδαν πεθαμένο. Ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλής των στρατιωτών, λόχι την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Λοιπόν, το αίμα και το είδωρ είναι η Θεία Ευχαριστία και το βάπτισμα. Τα δύο αυτά βασικά μυστήρια της σωτηρίας των χριστιανών. Με το βάπτισμα μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και με τη Θεία Ευχαριστία διατηρούμαστε, συντηρούμαστε ως χριστιανοί και θεωνόμαστε. Γινόμαστε μέτοχοι, κοινωνοί του σώματος του Χριστού. Κατέβασαν τον Χριστό από το Σταυρό και τον περιποιήθηκαν το σώμα, τύλιξαν με ένα καθαρό σεντόνι και τον έθαψαν σε ένα καινούριο μνημείο κατά σύμπτωση τους πρόποδες του Γολγοθά. Ο Ιωσήφ είχε κήπο και στον κήπο εκεί είχε λαξεύσει σε σπήλαιο ή υπήρχε κάποια κοιλότητα, δεν ξέρουμε, το οποίο το είχε διαμορφώσει σε τάφο και έβαλαν εκεί το Χριστό βιαστικά βεβιασμένα διότι έπεφτε ο ήλιος, έτσι ήταν 3 η ώρα πέθανε ο Χριστός το απόγευμα, ώστε να πάνε να πάρουν την άδεια, να πάρουν τα απαραίτητα, να τον κατεβάσουν, να τον περιποιηθούν κλπ. Πέρασε η ώρα και οι ταφές απαγορεύονταν έτσι με τη δύση του ηλίου και επιπλέον άρχιζε το Σάββατο που ήταν η μέρα αργίας για τους Εβραίους και μάλιστα εκείνο το Σάββατο ήταν Πάσχα για τους Εβραίους. Και κύλησαν μπροστά μία πέτρα, στρογγυλή σαν μιλόπετρα, την στερέωσαν και έφυγαν. Και βέβαια με αυτό ολοκληρώνουμε κατά κάποιον τρόπο, έχουμε πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Μετά από 3 μέρες όμως... Για την, θα γίνονταν η Ανάσταση μετά από τις Ναι, όμως μας φτάνει ο χρόνος. Όχι, μήπως για, να αφιερώσουμε... αλλά για την Ανάσταση, ναι. Την Ανάσταση του Κυρίου θα κάνουμε ξεχωριστή... Να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, μάλιστα. Κύριε Κουή, διότι είναι σημαντικά... Πολύτως σημαντικότερο γεγονός. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το σημαντικότερο γεγονός στη χριστιανική πίστη. Ναι. Ολόκληρη η χριστιανική πίστη στηρίζεται σε δύο πράγματα. Στη θεότητα του Χριστού και στο γεγονός της Ανάστασης. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η Χριστός σου και γίγερτε, ματέα η πίστη ημών και ενώ το κήρυγμα ημών». Τέλειωσε λέει, όλα δεν έχουν νόημα, όλα είναι μηδέν, αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί. Γι' αυτό και γιορτάζουμε με τέτοιον τρόπο την Ανάσταση, γι' αυτό και πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό και διαρκεί περισσότερο από όλες τις γιορτές η Ανάσταση του Χριστού. Η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται μία ημέρα και για 40 μέρες εορτάζουμε την Ανάσταση μέχρι την ανάληψη και την παραμονή της αναλήψεως με την απόδοση του Πάσχα, δηλαδή που επαναλαμβάνουμε την εορτή του Πάσχα όπως ακριβώς τη νύχτα της Αναστάσεως. Μάλιστα. Και εκτός από αυτό κάθε Κυριακή έχουμε Ανάσταση. Κάθε Κυριακή γιορτάζουμε το γεγονός της Ανάστασης. Στον Όρθο διαβάζουμε Αναστάσιμο Ευαγγέλιο και όλα είναι Αναστάσιμα. Και κάθε Θεία Λειτουργία πάλι Ανάσταση του Χριστού γιορτάζουμε. Είναι χαρακτηριστικό, ο ιερέας μόλις
Κοινωνεί, λέει, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε κλπ. Την Αναστάση. Ποια πρέπει να είναι προσευχή. Η συμμετοχή του πιστού στην Ανάσταση. Το θέμα είναι αυτό. Δυστυχώς, μολονότι η Ανάσταση, όπως είπαμε, είναι το σημαντικότερο γεγονός, η μεγαλύτερη γιορτή, υφίσταται, θα λέγαμε, μία κατά κάποιον τρόπο υποβάθμιση, θα λέγαμε πνευματικά. Διότι κατά τα άλλα την εορτάζουμε πανηγυρικά. Ναι. Το τραπέζι, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, τι δώρα θα κάνουμε, τι τούτο, τι εκείνο το άλλο. Υπάρχει όμως ένα, θα έλεγα, αρνητικό, το οποίο και εμένα με πληγώνει και με ενοχλεί, και όσα χρόνια ήμουν στο σχολείο προσπαθούσα να το τονίσω στους μαθητές αυτό το στοιχείο. Ότι ενώ πηγαίνουμε για την Ανάσταση του Χριστού και γίνεται η Ανάσταση με πανηγυρικό τρόπο, έτσι να πω, και τις κροτίδες μαζί και λοιπά, τέλος πάντων και αυτό έχει έστω την θέση του. Λοιπόν, όλος ο κόσμος ύστερα, περισσότεροι φεύγουν. Δεν κάθονται στη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς, διότι ύστερα είναι η ουσία. Η ουσία δεν είναι το Χριστός Ανέστη. Θυμάμαι στο σχολείο μου, έτσι να γελάσω, υπήρχαν παιδάκια που δεν ξέραν ότι μετά το Χριστός Ανέστη, δεύτε λάβετε φως και Χριστός Ανέστη, ακολουθεί κάτι άλλο. Δεν το ξέρανε. Αφού οι γονείς τους τα παίρνουν και φεύγουν. Σου λέει, αυτό είναι το Πάσχα. Αυτό είναι η Ανάσταση. Mm. Πήγαμε και ανάψαμε τη λαμπάδα μας, Χριστός Ανέστη, φύγαμε. Τελείωσε. Λοιπόν, να πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Παλαιότερα βέβαια, η Ανάσταση γινόταν το πρωί, όπως τα Χριστούγεννα. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, υπήρχαν και άλλα μέρη που γινόταν τώρα, στις 12. Βεβαίως, θα πούμε, να το πούμε εκεί και στην εκπομπή, ο Χριστός δεν ξέρουμε πότε αναστήθηκε. Η ώρα αυτή που έχουμε εμείς θέσει, 12 η ώρα, είναι σύμφωνη με την πνευματική μας νοθρότητα, την πνευματική μας τεμπελιά. 12 και 1, άρα Κυριακή, ωραία, και ένα λεπτό αναστήθηκε. Ο Χριστός, μάλλον. Πότε βγήκε από τον τάφο δεν ξέρουμε. Μάλλον όμως τις πρωινές ώρες. Διότι υπήρχε χρονικό διάστημα που οι φρουροί φρουρούσαν άδειο τάφο. Χριστός είχε αναστηθεί χωρίς να πάρει είδηση, να πάρει μυρωδιά κανένας. Διότι πώς έμεινε τρεις μέρες στον τάφο. Με το ένα λεπτό, 12 και 1. Βεβαίως και παλαιότερα που η Ανάσταση γινόταν το πρωί όπως τα Χριστούγεννα. Πήγαιναν περισσότεροι, μπορώ να πω, αλλά ίσως ήταν και το ήθος των ανθρώπων. Αλλά και τότε ο ιερέας ξεκινούσε με λίγους, έτσι, και στη συνέχεια έρχονταν οι πολλοί. Τώρα αρχίζει με πολλούς και τελειώνει με λίγους. Λοιπόν. Και τι διαφορά έχει το Πάσχα των Χριστιανών με το Πάσχα των Εβραίων? Οι Εβραίοι εορτάζουν την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Πεσάχ σημαίνει πέρασμα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και βέβαια αυτό το Πάσχα συμβολίζει το χριστιανικό Πάσχα. Όπως λέμε και εμείς τους ύμνους, εκ γάρ θανάτου προζωήν και εκ γης προς ουρανών Χριστός ο Θεός ημάς διαβίβασεν. Μας πέρασε, λέει, όπως πέρασαν οι Εβραίοι από την δουλεία των Αιγυπτίων στην ελευθερία, έτσι και ο Χριστός μας περνάει από τον θάνατο στη ζωή, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν. Από το θάνατο, εμείς λέμε, πάμε από τη ζωή στο θάνατο. Ο Χριστός λέει το αντίθετο. Από το θάνατο πάμε στη ζωή. Και εκ γης προς ουρανών ημάς διεβίβασε. Εκείνη η ζωή. Λοιπόν, τονίζει ακριβώς την αληθινή ζωή. Εγώ πάντως να ευχηθώ, και βέβαια το βλέπω αυτό τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, ίσως επειδή το τονίζουμε συνέχεια ή με την πνευματική καλλιέργεια, όλο και περισσότερο. Βλέπω παραμένουν και κοινωνούν. Έτσι. Και δεν είναι δικαιολογία, λέει, α, κοινώνησα τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν χρειάζεται να μείνω την Ανάσταση. Μα και τη Μεγάλη Πέμπτη μπορείς, και το Μεγάλο Σάββατο και τη νύχτα της Αναστάσεως και την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, ακριβώς, εννοείται με την άδεια του, έτσι, του πνευματικού, να πω ακριβώς. Ναι. Και αν έχουν νηστέψει. Εντάξει, όλα αυτά, εντάξει, όταν πάει κάποιος να εξομολογηθεί και λοιπά, του λέει και ο πνευματικός ανάλογα, έτσι, ότι μπορείς να κοινωνείς, να συμμετέχεις και ούτω καθεξής. Ναι, είναι, δεν μπορούμε να επισέρθουμε τώρα από εδώ σε προσωπικά θέματα έτσι του καθενός. Αλλά και πάλι βέβαια το Πάσχα, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να τονίσω, δεν ξέρω αν τελειώνουμε, τελειώνει ο χρόνος μας.
Έτσι, να πω εκείνο το οποίο τονίζει ο Χριστός, τονίζει η Εκκλησία και πάλι για το Πάσχα, έτσι το αληθινό το Πάσχα, συγχωρήσομαι πάντα τη Αναστάση. Συγχωρήσομαι πάντα τη Αναστάση. Όχι μόνο την Κυριακή της Τυρινής, αλλά και όσοι δεν συγχωρέθηκαν, όσοι έχουν κάτι κλπ. Διότι το θεωρεί, βλέπετε, πολύ σημαντικό αυτό στην κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Είναι Πάσχα να συγχωρεθούμε. Όποιος έχει κάτι με κάποιον άλλον, τελείωσε. Ήρθε το Πάσχα, τελείωσε. Παλαιότερα, ξέρετε τι γινόταν. Στον Εσπερινό της Ανάστασης βγαίνανε έξω από την Εκκλησία, γινόταν η Λιτανία και στεκόταν ο ιερέας με το Ευαγγέλιο. Αν υπήρχε άλλος ιερέας με την εικόνα της Ανάστασης ή κάποιος λαϊκός, και ξεκινούσαν, άρχιζαν όλοι. Προσκυνούσαν την Ευαγγέλιο, έλεγε ο ιερέας Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Τη δίπλα ο άλλος, προσκυνούσε την εικόνα της Ανάστασης, προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Δόξα την τριήμερο αυτού εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Και στεκόταν δίπλα ο άλλος. Και συνεχώς. Και όλοι έλεγαν το ασπάζονταν και έλεγαν το Χριστός Ανέστη μεταξύ τους. Και ακόμα αν υπήρχε κάτι, την ημέρα της Ανάστασης έσβηνε. Τελείωνε. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός. Να συγχωρούμε έτσι. Και να μην. Και το άλλο κρατάμε. Είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα, εάν δεν τα ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, με πνεύμα πίστης, με πνεύμα ασκητικό, δηλαδή με νηστεία, με προσευχή, με μετάνοια, ναι, με αγώνα πνευματικό για την τήρηση των εντολών του Χριστού, δεν πρόκειται να τα κατανοήσουμε. Δεν πρόκειται να τα βιώσουμε. Θα μείνουν εξωτερικά, τυπικά γεγονότα, απλώς ετήσιες επέτειοι. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα τα καταλάβουμε. Γι' αυτό πολλοί λένε, δεν κατάλαβα και τίποτε. Τι ήταν αυτό. Χρειαζόταν όμως κάτι άλλο για να το καταλάβουμε. Τελειώνει η εκπομπή μας. Και μετά από λίγες μέρες θα κάνουμε για την Ανάσταση του Κυρίου. Την Κυριακή του Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα. Θα είναι η άλλη εκπομπή, ναι, έτσι, για την Ανάσταση, για την του, Χριστού. Του Χριστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουή, που ήρθατε και μας είπατε τόσα σημαντικά πράγματα. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή με ένα ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ που με είχατε καλέσει. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Και έτσι.